Παιδιά από τις αθλητικές ακαδημίες του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή ψάλλουν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στην επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στην Θεσσαλονίκη Κατερίνα Νοτοπούλου και στον Υπουργό Επικρατείας Χριστόφορο Βερναρδάκη. Χάρηκα πολύ τα παιδιά της Θεσσαλονίκης και ελπίζουμε βέβαια να είναι μια χρονιά όπου η αθλητική Θεσσαλονίκη θα ξαναβρει την παλιά της έγκλη. Ο Υπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της χώρας το 2018 και μετά. Νομίζω ότι είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Το 2018 είναι μια χρονιά που όλοι θέλουμε να είναι πολύ καλύτερη και θα είναι πολύ καλύτερη. Αυτό μας λένε όλες οι ενδείξεις. Θα είναι η χρονιά που θα τελειώσει η Επιτροπία, η οποία έχει δημιουργήσει τεράστιες δυσκολίες σε όλους και σε όλες, κυρίως στον ελληνικό λαό και στα φτωχότερα στρώματα. Το 18 αλλάζει αυτή όμως η συνθήκη και νομίζω ότι από εδώ και πέρα μπορούμε να αισιοδοξήσουμε και να περιμένουμε μια πολύ καλή χρονιά, αλλά και τα επόμενα χρόνια να είναι πολύ καλύτερα. Τελευταία εργασιμή μέρα του χρόνου και στο κτίριο του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης βρέθηκαν συγκροτήματα και πολιτιστικοί σύλλογοι προκειμένου να ψάλουν τα κάλαντα στην Υφυπουργό Εσωτερικών Μαρία Κόλια Τσαρουχά. Περάσαμε μια δύσκολη χρονιά, μια ακόμα δύσκολη χρονιά μέσα στα έτη του μνημονίου. Ο ελληνικός λαός υπευλήθη σε υπέρογγες θυσίες. Αυτά πιστεύουμε ότι το 2018 και το βλέπουμε να έρχεται θα είναι μια διαφορετική χρονιά. Θα είναι μια χρονιά η οποία, από την οποία θα βγούμε από αυτά τα μνημόνια τουλάχιστον στο μεγαλύτερο βαθμό. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα εδέσματα που προσφέρθηκαν στους παρευρισκομένους.